Λευκός καπνός βγήκε επιτέλους για τους οκταμηνίτες της Ξάνθης, αφού ήδη θεωρήθηκαν τα εντάλματα πληρωμής και έτσι ως και το Μάρτιο του 2018 το θέμα αυτό θεωρείται λυμένο. Επιτέλους, λευκός καπνός. Από εχθές τα εντάλματα στο σύνολο των εργαζομένων των Δήμων της Ξάνθης έχουν θεωρηθεί παλιά και νέα, και το τονίζω αυτό διότι στο Δήμο Αυδείρων υπήρχε ένα πρόβλημα και δεν είχαν πληρωθεί οι συνάδελφοι με τις παλιές συμβάσεις. Ευτυχώς και αυτό το θέμα λύθηκε μετά την εγκριτική που εστάλει από τον ΑΣΕΠ. Όλα τα εντάλματα είναι θεωρημένα και αναμένεται η πληρωμή των εργαζομένων, η οποία θεωρώ ότι θα τελεσυνδικήσει μέχρι τις 27 Δεκάτου. Και αυτή η μικρή καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι επειδή πληρωνόμαστε μέσω ΕΑΠ, υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά μέχρι 27 του μηνός θα πληρωθεί το σύνολο των εργαζομένων, των συμβασιούχων στην καθαριότητα. Οπότε δεν έχει να κάνει τίποτα ο εργαζόμενος στη σύμβαση του ταμείνου ώστε να πληρωθεί. Είναι όλα προγραμματισμένα. Δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως. Τώρα το επόμενο βήμα πλέον, εφόσον λύθηκε το θέμα πληρωμής μέχρι και τον Μάρτιο του 2018, θα μας ασχολήσει από εκεί και μετά το γεγονός με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να δούμε πόσοι από τους υπάρχοντες συναδέλφους θα μπορέσουν να μπουν στους Δήμους με τα μόρια που τους δίνει πλέον ο νόμος, και βεβαίως στην προκήρυξη είναι λογικό ότι θα συμμετέχουν και πολλοί άλλοι. Πιστεύουμε όμως η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων θα προωθηθεί από το Δήμο κυρίως της Ξάνθης, διότι ο Δήμος της Ξάνθης έχει τις περισσότερες θέσεις με 35 περίπου εργαζόμενους, και εκεί το πρόβλημα που εστιάζουμε και υπάρχει πρόβλημα όντως είναι στο Δήμο Αυδείρων, όπου σε 17 συμβασιούχους θα προκηρυχθούν 10 θέσεις, δηλαδή 7 θέσεις λιγότερες. Με τον αγώνα που κάνατε για αυτή την διαδικασία, με αυτή την περίπτωση, με τις απεργίες, με τις τάσεις εργασίας, είστε ικανοποιημένοι στο σημείο που φτάσατε στο να πληρώνονται και να υπάρξει το επόμενο βήμα? Αναμφίβολα ναι, διότι χωρίς αγώνα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει τίποτα. Βεβαίως θα μπορούσαν να είχαν αποδειχθεί όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά τέλος καλά, όλα καλά. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης προενήγγειλε ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπει μπρος ο διαγωνισμός για την προκήρυξη των 5.000 μόνιμων θέσεων εργασίας στην καθαριότητα. Το ακριβές νούμερο θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα τρέξει ο διαγωνισμός από τώρα ώστε το Μάρτιο να έχουμε την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων και στη βάση αυτής να πάνε στις θέσεις τους, τόνισε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι είναι μια λύση που λύνει το γόρειο δεσμό των συμβασίων στην καθαριότητα, προκρίνοντας τις σταθερές σχέσεις απασχόλησης και προστατεύοντας από άλλου είδους σκέψεις που υπήρχαν στον χώρο της αυτοδιοίκησης, ευτυχώς από πολύ λίγους δημάρχους, να παραδώσουν αυτή την υπηρεσία σε ιδιώτες.